Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Πήρα την πρωτοβουλία να σας καλέσω, γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές στο τελευταίο διάστημα στη χώρα μας και θεωρώ ότι κάθε θεσμικός παράγοντας, πόσο μάλλον ένας βουλευτής του νομού, έχει υποχρέωση και να τοποθετείται και να μεταφέρει τις απόψεις του προς εσάς τους συμπατριώτες μου. Η συμφωνία των τελευταίων ημερών θεωρώ ήταν μια πολύ σημαντική συμφωνία για έναν πάνω απ' όλα σημαντικό λόγο. Γιατί με τη συμφωνία αυτή με τους Ευρωπαίους Εταίρους έχουμε ένα τέρμα, δόθηκε ένα τέλος στο διχασμό που εδώ και 5 χρόνια είχε ξεκινήσει ανάμεσα στους Έλληνες. Πρόκειται για έναν διχασμό ανάμεσα σε αντιμνημονιακούς και μνημονιακούς, το οποίο δεν σας κρύβω ότι οι ευθύνες έχει και η δική μου παράταξη, αλλά αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε γίνει ένα. Υπάρχει επίσης και ένα τέλος στο λαϊκισμό, όλων αυτών που τόσο καιρό λέγανε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις και υπάρχουν κάποιοι περισσότερο πατριώτες που μπορούσαν ως διαμαγείας να μας πάνε στο αύριο με έναν λιγότερο επώδυνο τρόπο. Αυτή η συμφωνία λοιπόν έδειξε ότι δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο ο Έλληνες, δεν υπάρχουν μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί, δεν υπάρχουν μερκελιστές και αντιμαρκελιστές, δεν υπάρχουν σε εισαγωγικά, επειδή έχει ακουστεί αυτό και πιο λαϊκά, γερμανοτσολιάδες και μη. Και αυτό γιατί βλέπουμε ότι πλέον όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου πέραν του ΚΚΕ που έχει μια σταθερή διαφορετική άποψη αποφασίσανε ναι στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή προοπτική, στο ευρώ. Προχτές το βράδυ το λόμπι της Δραχμής, το οποίο αποτελείται από τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Λαφαζάνη και δυστυχώς στην Αρκαδία εκπροσωπήθηκε και με λυπεί ιδιαίτερα από τον εδώ βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριά. Το λόμπι λοιπόν της Δραχμής έχασε μια μεγάλη μάχη. Έχασε τη μάχη από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που είπαν ναι στην Ευρώπη, ναι στην ευρωπαϊκή προοπτική, ναι στο ευρώ. Οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλες για εδώ που φτάσαμε. Προκάλεσαν εκλογές πριν 6 μήνες, όταν ήμασταν μια ανάσα πριν βγούμε από τα μνημόνια, εκλογές οι οποίες σταμάτησαν την ανάκαμψη της χώρας, σταμάτησαν την πτώση της ανεργίας, εκλογές που μας ένα βήμα πριν βγούμε από τα μνημόνια μας γύρισαν πολύ πίσω. Όλοι θυμόμαστε, και οφείλω να τα λέω αυτά γιατί καμιά φορά λένε ότι ο λαός έχει κοντή μνήμη, όλοι θυμόμαστε τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Τσίπρα που λέγανε ότι θα κάνουν τις αγορές να χορέψουν πεντοζάλι. Θυμόμαστε το ότι λιδωρούσαν τους ξένους Ευρωπαίους. Τον Ολάντ τον είχαν μετατρέψει σε Ολαντρέο. Ποιον, αυτόν ο οποίος τώρα ήρθε και βοήθησε περισσότερο από όλους. Τον κύριο Γιουγκέρ λέγανε ότι ήταν απέναντι στην Ελλάδα και εκπροσωπούσε το φιλελεύθερο κομμάτι της Ευρώπης. Αυτόν τώρα που ήρθε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και είπε πόσο πολύ βοήθησε στις διαπραγματεύσεις. Κάθε μέρα μας λέγανε αυτούς τους 6 μήνες ότι ήταν κοντά σε συμφωνία, αλλά εν τέλει δεν διαπραγματευόντουσαν τίποτα. Και βέβαια παραδέχτηκαν ότι το email Χαρδούβελη, το οποίο μας έβγαζε από τα μνημόνια και μας έβαζε στο ασφαλές δίκτυο της Ευρώπης λίγο πριν την ασφαλή μας έξοδο στις αγορές, αυτό λοιπόν το περιβόητο email Χαρδούβελη με το 1 δισεκατομμύριο μέτρα, το είπαν και οι ίδιοι ότι ήταν παιδική χαρά μπροστά σε αυτό που ήρθε τώρα. Και βέβαια μην ξεχνάμε μια κυβέρνηση που σαν περιοδεύον θίασος πήγαινε στη Ρωσία, στην Κίνα,
στο Ιράν, στην Αμερική, για να βρει χρήματα. Έφαγε πόρτα από παντού. Και επιτέλους έφτασε σε αυτό που λέγαμε εμείς τόσο καιρό πριν, ότι ο μόνος δρόμος της χώρας μας είναι μέσα στην Ευρώπη. Μετά λοιπόν από 6 μήνες παλινοδιών, μετά από 6 μήνες όπου η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν κυβέρνησε, δεν έκανε τίποτα, μέσα σε 6 μήνες που κάθε μέρα ο λογαριασμός αυξανόταν, μέσα σε 6 μήνες που άρχισε σιγά σιγά να χάνεται η αξιοπιστία της χώρας μας απέναντι στους εταίρους, τις τελευταίες μόλις εβδομάδες η κυβέρνησή μας έκατσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μίλησε με τον κύριο Γιουνκέρ και μας έφερε την περίφημη πρόταση Γιουνκέρ, των 8 δις μέτρων, την οποία βέβαια απέρριψε. Έσυρε τον κόσμο σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο κακώς το έφερε, και μάλιστα αυτό το δημοψήφισμα ήταν το αποκορύφωμα του διχασμού που ανέφερα και στην αρχή της κουβέντας μας. Έφερε λοιπόν τους Έλληνες αντιμέτωπους τον έναν απέναντι στον άλλον πάνω σε ένα ρώτημα το οποίο δεν υπήρχε. Ρώταγε τον κόσμο ναι ή όχι σε κάποια μέτρα, ναι ή όχι σε μια πρόταση η οποία δεν ήταν πια στο τραπέζι, την οποία την πληρώσαμε πολύ ακριβά. Γιατί όσοι είπανε όχι και πήρε 60% αυτό το όχι, δυστυχώς ήταν όχι σε μια πρόταση καλύτερη από αυτή που μας έφερε η κυβέρνηση τώρα. Και βέβαια με το δημοψήφισμα αυτό, το δημοψήφισμα με αυτό, το πληρώσαμε με κλειστές τράπεζες. Κλειστές τράπεζες, για όσους ξέρουν λίγα οικονομικά, κλειστές τράπεζες δημιουργούν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο το πληρώνουμε ήδη και θα το πληρώσουμε για πολύ καιρό ακόμα.